Δίπλα στο δημόσιο της κακής λειτουργίας υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας που λειτουργεί με την εγγύηση του δημοσίου. Εταιρείες που δουλεύουν με αποκλειστικό πελάτη το δημόσιο. Εταιρείες κατασκευών, φαρμακευτικές βιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας. Είναι και αυτό μια πληγή του δημοσίου που προέκυψε από τον εναγκαλισμό των οικονομικών συμφερόντων με την πολιτική. Συνεπώς το πρόβλημα του δημοσίου δεν είναι οι εργαζόμενοι σε αυτό, αλλά συνολικά η λειτουργία του. Γενιές ολόκληρες προσκύνησαν πολιτικούς και έχασαν την αξιοπρέπειά τους για μια θέση στο δημόσιο. Δεν το εξέλαβαν όμως ως χάσιμο αξιοπρέπειας. Το απενοχοποίησαν. Το επιχείρημα ήταν ότι όλοι χρειάζονταν μια δουλειά. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με πτυχία, πολλά μεταπτυχιακά και ξένες γλώσσες, που δεν θέλουν να ρισκάρουν και προτιμούν μια θέση στο δημόσιο. Αν στο μέλλον η σχέση μας με το δημόσιο δεν αλλάξει, τότε το ρίσκο θα είναι η επιβίωσή μας. Καλό σας βράδυ.